Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο μέρο τη περιφερειακή όραση. Στο στούντιο μαζί μου είναι ο κύριο Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα, δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένη, επικεφαλή τη παράταξη Δημοτική Συνεργασία. Καλησπέρα σα, Δήμαρχε, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα, καλώ σα βρίσκω. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μα με αφορμή το νέο κύμα κακοκαιρία και τα όσα βιώνουν οι συνάνθρωποι μα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη συντονισμένη βοήθεια από πλευρά των Δήμων, στον πληγέντα Δήμο τη Θεσσαλία, το προηγούμενο διάστημα. Είναι αληθέ το γεγονό ότι δράσατε άμεσα, Δήμαρχε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πιστεύετε ενδεχομένως ότι θα πρέπει να υπάρξει και εξαιτία της κλιματικής αλλαγής και όλων των φυσικών καταστροφών που βιώνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο να υπάρξει μια ενίσχυση όσον αφορά τη συνεργασία κυβέρνησης τοπικής αυτοδιοίκησης για να αλλάξουν υπάρχουσες συνθήκες. Τι λέτε? Αυτά που θα πω ισχύουν φυσικά και για τις πυρκαγιές. Γιατί τα φαινόμενα των πυρκαγιών και των πλημμυρών είναι ασυνήθιστα μεγάλα έχουν οξυνθεί και θα πρέπει να αλλάξει και η στρατηγική αντιμετώπισης τους το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν συμφωνώ καθόλου με την προσπάθεια η οποία γίνεται να υπηρευθούν ευθύνε στην τοπική αυτοδιοίκηση που μεταφέρονται από το κεντρικό κράτος θέλουν δηλαδή κάποιοι να μεταθέσουν τις ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση και εξηγούμε για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση και τον καθαρισμό των χυμάρων και των περιοχών από τις οποίες προέρχονται οι πλημμύρες. Στα δασορέματα, στα ρέματα που υπάρχουν στα δάση, την ευθύνη την έχει η δασική υπηρεσία, η οποία δυστυχώς από το 1998 μέχρι σήμερα αφέθηκε στην τύχη της. Από τότε που μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική. Έτσι, μια απαξιωμένη, υποστελεχωμένη και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό δασική υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στην πρόληψη των πυρκαγιών όταν είναι φωτιά και πριν μετατραπεί η φωτιά σε πυρκαγιά ούτε επίσης στον ανάλογο και κατάλληλο καθαρισμό των δασορεμάτων. Πιο κάτω, πιο χαμηλά, όσο κατεβαίνουμε μετά τα δάση, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, την ευθύνη την έχει η περιφέρεια, η οικία της περιοχής για την οποία μιλάμε. Τέλος, για μεγάλης εθνικής εμβέλειας έργα και ειδική κατασκευής έργα, την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα η διεύθυνση ΔΕΛΤΑ 19, διεύθυνση αντιπλημμυρικών έργων και εγγύων βελτιώσεων. Αν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη ή μιλάμε για την Αθήνα, οι Δήμοι των πολυοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκη έχουμε την ευθύνη για να καθαρίζουμε τα φρεάτια εξωτερικά. Εσωτερικά τα φρεάτια είναι υπεύθυνη να τα καθαρίσει η ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο δεν το κάνει επαρκώς, που κάνει πολύ ανεπαρκώ και αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ, χωρί να ευθυνόμαστε γι' αυτό, να το κάνουμε οι Δήμοι. Όπω εμεί κάθε χρόνο, έτσι και τώρα, αυτή την περίοδο, εν ώψη του φθινοπόρου, καθαρίζουμε τα Φριάτια. Γιατί δεν μου αρέσει το φαινόμενο να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε: Η Ειάθραι, η Ειάθραι να λέει φταίνει Δήμη, και όλου μαζί, συγγνώμη για την έκφραση, να μα μουτζώνει ο κόσμο λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτές εσύ ή αυτέ ότι πλημμύρισα. Είναι πολύ σημαντική η τοποθέτησή σα, Δήμαρχε, ακριβώ επειδή επιχειρήσατε έτσι να ξεθολώσετε λίγο το τοπίο, το οποίο νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αρκετέ περιπτώσει παραμένει θολό και αναζητούνται ευθύνε και καταλήγουμε έτσι στα τηλεοπτικά παράθυρα, όπω πολύ σωστά αναφέρατε. Και επειδή είναι επίκαιρο το θέμα και των πυρκαγιών, πείτε μου. Ήθελα... Μία πυρκαγιά που άναψε μια φωτιά που άναψε και έγινε πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή. Όλε φέτο, μα ανεξαιρέτω, όλε οι φωτιέ ξεκίνησαν από αμυγό δασικέ εκτάσει mm -hmm. και εν συνεχεία απείλησαν κατοικημένε περιοχέ. Αλλά όταν η φωτιά ήταν φωτιά, πριν γίνει το τεράστιο μέτωπο στη Θράκη που έκαψε και ένα μεγάλο μέρο του δάσου τη δαδιά και απείλησε και κατοικημένε περιοχέ. Πριν τι απειλήσει, ποιο είχε την ευθύνη να προλάβει τη φωτιά, η δασική υπηρεσία. Ποιο έχει την ευθύνη να την κατασβέσει και να την αντιμετωπίσει, η πυροσβεστική. Από πού και ω πού λοιπόν έχουν ευθύνη οι Δήμοι, δηλαδή με λίγα λόγια, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του και πρέπει να αποδεχτούμε και να παραδεχτούμε ξεκάθαρα πράγματα. Ότι από τότε που επισημείτη με Υπουργό Γεωργία το Στέφανο Τζουμάκα το 1998 μέχρι σήμερα, 25 έτη, μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση από την δασική υπηρεσία. Στην πυροσβεστική, τι είχαμε, τρακόσους και νεκρούς ανθρώπους, χιλιάδες ζώα καμένα, σπίτια 4.000 περίπου καμένα, χιλιάδες εκτάσεις καμένες, αναδασωμένες εκτάσεις ξανακαμένες, είχαμε χιλιάδες τα ζώα τα είπα, καμένα, είχαμε επίσης μελίσια, ε, ρητυνοκαλλιέργειες, κατεστραμμένες, και σήμερα, αν κανεί μπει σε ένα δάσο ελληνικό οπουδήποτε, δεν υπάρχει κανεί να το σταματήσει να το πει Γεια σα, κύριε. Καλημέρα σα, καλησπέρα σα. Πού πάτε, τίποτα. Τονίζεται επομένω ότι ο μπορεί κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει, μπαίνει η διένεξη. Να γίνει περαιτέρω δάσος. ελέγχη, προφανώ, καταλαβαίνω πολύ καλά. Αστυνομία υπέθυνε να λέτε. ελέγχονται τα δάση μα και όχι να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Mm -hmm. Να καταστρέφεται ό,τι μα παρέδωσαν οι προηγούμενε γενιέ. Αλλαγή λοιπόν στον τρόπο αντιμετώπιση και των πυρκαγιών και επίση. Περισσότερη εγρήγορση, περισσότερα μέτρα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, τη συντήρηση και την ενίσχυση και των γεφυριών σε όλο το οδικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, αλλά και των αναχωμάτων και την κατασκευή ειδικής κατηγορίας έργων προστασίας. Το κλειδί είναι πάντοτε η πρόληψη, Δήμαρχε. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι και όλοι μα επίση θέλουμε κάθε χρόνο να μην γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατέ. Και επειδή αυτή εκ την των υστέρων. Παρένθεση... Ναι, θα την κλείσουμε και επειδή εκ των υστέρων πολλοί γίνονται προφήτε, εγώ έχω να πω το εξή. Οφείλουμε όλοι να αποδεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι όντω το φαινόμενο Ντάνιελ που ήρθε συνεχεία και συμπληρώθηκε και από αυτό το τελευταίο φαινόμενο των έντονων βροχοπτώσεων. Με αποτέλεσμα να έχουμε ασυνήθιστα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Είστε <Τι Τι Τι> σαφεί και οι μετρολόγοι μίλησαν για πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχή, άλλωστε, δήμαρχε. <Τι> και πάμε τώρα στα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη. Πλέον μετράμε αντίστροφα για τι εκλογέ. Έχει απομείνει ελάχιστο χρόνο και θα ήθελα να μου πείτε πώ εξελίσσεται η προεκλογική περίοδο, τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο. Και βεβαίω, πολύ σύνθετο το ερώτημα, αλλά θα μου απαντήσετε. Βεβαίω, θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει προσέλευση στις κάλπες. Και το ρωτώ αυτό διότι η ψήφος εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπό σα ανανεώνεται διαρκώ. Επομένω, υπάρχουν ενδεχομένω δημότε που λένε Τι να πάω να ψηφίσω, αφού θα βγει ο Λάζαρος κύριε Ζώκλη. Εγώ κάνω έκκληση προ όλου του συμπολίτε μου να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, να έρθουν όλοι να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν και για τον Δήμαρχο, να ψηφίσουν και για τους δημοτικούς συμβούλους και με τη σταυροδοσία να επιλέξουν τους καλύτερους ή τις καλύτερες. Επίσης, τους καλώ να πάρουν μέρος για το, γιατί πρέπει να δείχνουμε ενδιαφέρον όλοι για το κοινό μας σπίτι, για τον τόπο μας, για το Δήμο μας που όλοι αγαπάμε. Εμένα προσωπικά οι συμπολίτε μου που με συναντούν είτε στον δρόμο, είτε στην αγορά, οπουδήποτε, στη λαϊκή αγορά, τα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν, τα μηνύματα που λαμβάνω, είναι θετικά. Αναγνώρισης δηλαδή του έργου το οποίο έχει συντελεστεί, αλλά και του προγράμματός μας. Όσον αφορά την επόμενη ημέρα, Δήμαρχε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, λέτε, για την επόμενη πενταετία. Κοιτάξτε να δείτε. Το πιο μεγάλο και το πιο σοβαρό έργο το οποίο ήδη εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ένα όνειρο δεκαετιών, με χρηματοδότηση διασφαλισμένη και θα υλοποιηθεί στην προσεχή δημοτική περίοδο είναι το νέο σύγχρονο διοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα με καταδυτική πισίνα 10 μέτρων που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη τέτοιο και οι κατασκευές οι κολυμβητικές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη είναι εδώ και 50 έτη κατασκευασμένες αφορά το Δήμο μας, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, για να γίνονται αγώνες διεθνής υγρού στίβου στην Θεσσαλονίκη και θα είναι αυτό το έργο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακόμη, οι μεγάλες αστικές αναπλάσει και ανακατασκευές που θα γίνουν σε περιοχές του Δήμου μας, Όπω, στο Δενδροπόταμο, μια ανάπλαση αυτού του οικισμού που έχει Ρωμά και μη Ρωμά προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ ανάπλαση όλων των χώρων των ελεύθερων που προέκυψαν από την πράξη εφαρμογής. Δεύτερον, στην νησίδα της Μοναστηρίου, στην κοινότητα Μενεμένης, στο κομμάτι που βρίσκεται στα δικά μας διοικητικά όρια και εκεί μια ανάπλαση στην περιοχή του Βοσπόρου Επίσης και εκεί μια ανάπλαση και πάμε τώρα με νεμένη και αμπελόκηπη στα όρια τους η οδός Ελευθερίου-Βενιζέλου από το σημείο της Δενδροποτάμου μέχρι το τέλος της, της, της την οδό Φιλιπποπόλαιος. Mm -hmm. Ένα τμήμα της Δαβάκη που απέμεινε, ολόκληρη η οδός Ελευθερίου-Βενιζέλου, ολόκληρη η οδός Φιλιπποπόλαιος και η νησίδα τη 28 Οκτωβρίου, μια γέφυρα καινούργια που θα κατασκευαστεί, ήδη υπάρχει ανάδοχος, πάνω από τις γραμμές του ΟΣΕ, με ασανσέρ και με προσβασιμότητα αμαία, στην ε, οδό Καλυθέας προς Μοναστηρίου και αντιστρόφως. Υπάρχουν και καταλαμμένο... πολλά άλλα έργα τα οποία μπορώ να αναφερθώ. Σας ανέφερα τα, κυρί... τα μεγαλύτερα. Τα πρώτα στα οποία αναφέρθηκα είναι με χρηματοδοτήσεις, μέσα από τις αστικές αναπλάσεις, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από συνεργασία που είχαμε οι Δήμαρχοι όλοι με τον Περιφερειάρχη μας τον Απόστολο Τζιζικώστα. Και ορισμένα άλλα του Ταμείου Ανάκαμψη, προπολογισμού περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, η αναπλάσιση μεγάλε ιδίω και το κολυμπητήριο μαζί, που εντάχθηκαν στο Ταμείο Επομένω, όπω καταλαβαίνω, είναι θετικό το πρόσημο, Δήμαρχε, αυτή τη θητεία. για το θητείας, έργο που θέλουμε να κάνουμε. Και είστε έτοιμο για την επόμενη ε, θητεία. Το αντιλαμβάνομαι πλήρω. Θα ήθελα πρώτα να μου πείτε πού μπορούν οι δημότε να σα βρουν, να ενημερωθούν για τι ε, θέσει σα όσον αφορά το επόμενο διάστημα και να μου πείτε, εν συντομία, έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μα, ποιο είναι το όραμά σα για την επόμενη πενταετία. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούν να μα βρίσκουν στην κεντρική πλατεία Κωνσταντίνου Τσομπάνουλου δίπλα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο εκλογικό κέντρο στη Μενεμένη μπορούν επίσης τους αμπελόκηπους να μας βρίσκουν στην πλατεία Επταλόφου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 αλλά το τηλέφωνο μου το έχουν όλοι 6932 301 219 το ξαναλέω 6932 301 219 διημερεύει και διανυκτερεύει. Χτυπάει όλη μέρα. Χτυπάει και Είμαι εγώ βέβαιη. το σηκώνω. Εκτό από τώρα που μιλάμε μαζί, το σηκώνει συνεργάτη μου. Και όταν βγω έξω από το στούντιο, μετά την εκπομπή, θα μιλήσω εγώ με Σημαντικό. όποιον με κάλεσε. Σημαντικό. Το να έχετε ανοιχτού διάβολους επικοινωνία. Και το όραμά μου είναι για την επόμενη πενταετία να υλοποιηθούν αυτά τα έργα στα οποία αναφέρθηκα, που είναι ενταγμένα σε προγράμματα, με διασφαλισμένε πιστώσει, δημοπρατημένα και με εργολάβους οι οποίοι έχουν αναδειχθεί για να τα αναλάβουν. Το κολυμπητήριο θα δημοκρατηθεί τώρα, γιατί μιλάμε για χρηματοδότηση που πήραμε μόλις τον, μετά, ε, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αλλά και σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, πάντοτε τα μειώναμε και ποτέ δεν τα έχω αυξήσει από το 2003. Έχουμε εξηγειάνει τα οικονομικά του Δήμου και έχουμε θετικό πλεόνασμα 5 εκατομμυρίων ευρώ. Λογοδοσία κατά κάποιο τρόπο κάνουμε και για το έργο το οποίο έχει mm -hmm. εκτελεστεί. Έχουμε κατασκευάσει 118 καινούργια νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Σώσαμε όλα τα χαρακτηρισμένα εδώ και 20 έως 36 χρόνια οικόπεδα. Και τέλος αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυξήσαμε και δεν επιτρέψαμε να μειωθεί ούτε, σπιθαμή, ούτε πιθαμή γης, τη δημόσια περιουσία, την αυξήσαμε κατά 300 στρέμματα. Με μεγαλύτερη παραχώρηση αυτή του στρατοπέδου, μέγας Αλέξανδρος, με 161 στρέμματα. Εξαιρετικά σημαντικό και όχι μόνο το γεγονό ότι αυξήθηκε, αλλά και το πώ θα αξιοποιηθεί. Δημαρχές, σα ευχαριστώ πάρα και πολύ εγώ σας ευχαριστώ για πολύ. τη συζήτησή μα Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ καλή ευχαριστώ δύναμη. Πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα. Παραμένετε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε σε λίγο.